και ολοκληρώνουμε τον κύκλο των εισηγητών και ειδικών αγορητών με την ειδική αγορήτρια της κοινοβουλευτικής ομάδας Πλεύση Ελευθερία Ζωή Κωνσταντοπούλου, την κυρία Ελένη Καραγεωργοπούλου. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ομολογώ ότι είναι μια σπάνια συγκυρία να βλέπουμε ομοτράπεζους τους εκπροσώπους των τραπεζών με τον κορυφαίο υπουργό της κυβέρνησης, όπως επίσης και εκπρόσωπο των services, που με πράξεις ή παραλήψεις διαπράτεται οικονομικά εγκλήματα σε βάρος του ελληνικού λαού, κύριε εκπρόσωπε των services, ακολουθώντας εντολές. Διότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε σε αυτή την υπέρλαμπρη πόλη που είναι φωταγωγημένη χριστουγεννιάτικα σε ένα ρυθμό γιορτής, κοιμούνται στα πεζοδρόμια πάρα πολύ άστεγοι άνθρωποι, άνθρωποι ανέστη, που από τις δικές σας ληστρικές πρακτικές των τραπεζών έχουν βρεθεί σε αυτή τη θέση με την ανοχή σας. Σε αυτό λοιπόν το κλίμα θέλω να εστιάσω την προσοχή σε κάτι για το οποίο έχετε ευθύνη ως κυβέρνηση και ως εκπρόσωποι των τραπεζών. Αυτή τη στιγμή ο φορέας επαναγοράς και επαναμίσθωσης ακινήτων δεν υφίσταται. Ο έχων τη βεβαίωση ευάλωτου δανειολήπτη έχει προθεσμία 60 μόλις ημέρες μετά την κατασχετήρια έκθεση που το επιδίδεται να μπορέσει να απευθυνθεί σε αυτόν τον φορέα. Ο φορέας πρόκειται να συσταθεί στο δεύτερο εξάμηνο του 2024 σύμφωνα με δικές σας εξαγγελίες. Πώς λοιπόν θα βρεθεί λύση ώστε αυτοί οι οποίοι ήδη έχουν τη βεβαίωση ευάλωτου φιλέτη αλλά αδυνατούν από ασυνέπεια της κυβέρνησης σε έναν φορέα που δεν υπάρχει να απευθυνθούν. Οι συμβολιογράφοι, οι οποίοι συνεχίζουν τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος των ευάλωτων οφειλετών που έχουν τις βεβαιώσεις, σε πάρα πολλές περιπτώσεις αρνούνται να σταματήσουν τους πληστηριασμούς και τη διαδικασία. Παρότι υπάρχει αυτή η βεβαίωση, αλλά ακριβώς δεν υπάρχει ο φορέας τον οποίο θα έκανε να έχουν απευθυνθεί. Δεν είναι σκόπιμο, δεν είναι τουλάχιστον το ελάχιστο που οφείλεται σε ανθρώπους οι οποίοι αποδεδειγμένα ανήκουν σε αυτή την κατηγορία με ένα μέτρο της κυβέρνησης, με μια ειδική υπουργική απόφαση ή στο πλαίσιο αυτού του νόμου να υπάρχει μια διάταξη που να αναστέλει τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος τους. Είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει. Πέρα και έξω από αυτά, θα ήθελα ως προς τους εκπροσώπους των services να μας εξηγήσετε γιατί δεν ενημερώνετε τους δανειολήπτες. Γιατί κοφεύετε και δεν απαντάτε σε εκατομμύρια τηλεφωνικές οχλήσεις. Πώς το εξηγείτε αυτό? Οι απαιτήσεις οι οποίες ζητάτε και για τις οποίες εντέλεστε να εκκινήσετε διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης ή απειλείτε με αυτές, είναι πλασματικές. Στηρίζονται σε ανατοκισμούς επί αρχικών απαιτήσεων, οι οποίες σε πάρα πολλές περιπτώσεις έχουν εξοφληθεί. Δεν υπάρχει κεφάλαιο να εξοφληθεί. Υπάρχει υπόλοιπο, ένα πλασματικό υπόλοιπο, για το οποίο απειλείται και για το οποίο δεν έρχεστε καν σε διαπραγμάτευση, αν δεν υποχρεωθεί προηγουμένως ο καημένος ευάλωτος δανειολήπτης να προεξοφλήσει ένα μεγάλο μέρος της οφειλής. Αρνείστε ακόμα και τη διαπραγμάτευση. Είναι δυνατόν? Σε ποια ευνομούμενη πολιτεία μπορεί με την ανοχή τίνος να συμβαίνει κάτι τέτοιο? Και φυσικά, ενώπιον των τραπεζών, θα ήθελα να πω ότι ενώ εξαντλείται όλη αυτή την αυστηρότητα σε βάρος των δανειοληπτών, σε βάρος των κομμάτων της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ που οφείλουν εκατομμύρια ευρώ σε δάνεια, σε βάρος υπουργών που επίσης οφείλουν, σε βάρος μεγάλων δημοσιογράφων, των μεγάλων ΜΜΕ που κυριαρχούν, δεν κάνετε καμία ενέργεια αναγκαστικής εκτέλεσης. Εκεί καλώς έχει. Και δεν πειράζει που δεν καταβάλουν τα οφειλόμενα δάνεια. Οι τράπεζες λοιπόν, που μπορεί να συγκεντρώνουν περισσότερο από ένα δις
σε αυτές τις οφειλές δεν δίνεται καμία εξήγηση στον ελληνικό λαό, γιατί εκεί δεν επιδεικνύεται την ίδια αυστηρότητα. Θα ήθελα να κλείσω εδώ. Σας ευχαριστώ. Εμείς σας ευχαριστούμε, κυρία Καραγεωργοπούλου.